Ο Σέρβος τζουντόκα Νεμάνια Μασντόφ τιμωρήθηκε αυστηρά από τη Διεθνή Ομοσπονδία Τζούντο για παραβίαση των θρησκευτικών κανόνων της επειδή έκανε το σταυρό του κατά την είσοδό του σε αγώνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Μασντόφ έλαβε πεντάμινη αναστολή για παραβίαση των θρησκευτικών κανόνων της Ομοσπονδίας όπως ανακοινώθηκε. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αναφέρεται στο κεφάλαιο 8,6 με τίτλο «Είσοδος και έξοδος από τον αγωνιστικό χώρο» ότι οι θρησκευτικοί, πολιτικοί, προσωπικοί ή εμπορικοί συνειρμοί ή εκδηλώσεις απαγορεύονται για όλους. Η επίσημη απόφαση γνωστοποιήθηκε στον αθλητή πριν από λίγες ημέρες και ο ίδιος με τοποθέτηση που έκανε επεσήμανε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Μου απαγόρευσαν να συμμετάσχω σε όλα τα τουρνουά και τις προετοιμασίες. Ο Θεός μου έχει δώσει τα πάντα τόσο στην ιδιωτική μου ζωή όσο και στην καριέρα μου και είναι στην πρώτη θέση για μένα και είμαι περήφανος γι' αυτό. Αυτό δεν θα αλλάξει σε καμία περίπτωση. Δόξα σε Αυτόν και ευχαριστώ για όλα. Για μένα προσωπικά αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, απλώς μία νέα σελίδα στην καριέρα μου και μία νέα πρόκληση ζωής. Λυπάμαι που ένα τόσο όμορφο και απαιτητικό άθλημα όπως το τζούντο έχει έρθει σε τέτοιες καταστάσεις. Ο Θεός μου χάρισε μία σπουδαία καριέρα, 7 ευρωπαϊκά και 3 παγκόσμια μετάλλια. Όταν ξεκίνησα, ονειρευόμουν να κερδίσω τουλάχιστον ένα μεγάλο μετάλλιο και έτσι να πετύχω στη ζωή και στη ζωή της οικογένειάς μου που θυσίασε τα πάντα για την καριέρα μου. Ο Θεός μας έχει δώσει πολλά περισσότερα για να μην χαμηλώσω ποτέ το κεφάλι μου όταν πρόκειται για μία απόφαση. Θα ξεκουραστούμε μέχρι τότε και τότε με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα επιστρέψουμε σε μία νέα αρχή και σε νέες νίκες», έγραψε ο αθλητής.